Εγώ 25 χρόνια, άμα είχα να πούμε αυτά τα περικέτια τα δικά σου, θα είχα κάνει 3-4 οικοδομικά τετράγωνα. Κυρία Μπάρμπα μου, λαγκτά ενίκια. Να πούμε ότι υπάρχει ανάρτηση στο Facebook της κυρίας Βάνας Μπάρμπα. Διαμαρτύρεται για την έλλειψη πρόβλεψης εκ μέρους της πολιτείας σχετικά με τις οικονομικές δυσκολίες που θα έχουν διαχειριστούν οι καλλιτέχνες μετά το αίσιο τέλος της πανδημίας. Ζητάει από το Υπουργείο Πολιτισμού λεφτά, τι θα γίνουν οι καλλιτέχνες, μουσικοί συνδέσεις κτλ. Μπάρμπα, άκου να δεις. Στα 56 σου, 57 σου χρόνια δεν μετράς τώρα σαν γκόμενα. Τώρα πρέπει να έχεις, για να βγάλεις ένα 35 βόλτα πρέπει να έχεις. Τα λέω εγώ για να τα μάθεις τώρα εσύ. Λοιπόν, από τα 20 μέχρι τα 45-50 έπρεπε να έχεις κάνει καβάντζα γερή, ούτως ώστε στα 57 τώρα να μην είχες ανάγκη. Δηλαδή τώρα να λες τα λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλή, αλλή και τρισαλή, αν η Βάνα Μπάρμπα στα 57 της ψάχνει να βρει, να πούμε τώρα, τρόπος να είναι το 800. Τι έγινε, Λόρδα Πίνα, όταν τα βγάζατε, τα τρώγατε. Τι τα κάνατε τα λεφτά, κυρία Μπάρμπα, τι τα κάνατε. Εγώ 25 χρόνια, άμα είχα να πούμε αυτά τα περικέτια τα δικά σου, θα είχα κάνει 3-4 οικοδομικά τετράγωνα. Κυρία Μπάρμπα μου, λαγκτά ενίκια. Ένα αυτό. Το άλλο, πριν πάμε στο διάλειμμα. Μουσικοί τραγουδιστές, στιχουργοί, ηχολήπτες. Καλά, ηχολήπτες εντάξει. Φωτιστές εντάξει. Παραγωγοί, ηθοποιοί και τα λοιπά. Έστειλαν από το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος επιστολή στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνυπογράφουν τώρα και διάσημοι καλλιτέχνες. Είμαστε με τους, πώς το λένε, τους χαμηλόμισθους. Δηλαδή, ηχολήπτες, φωτιστές, παραγωγοί και άλλοι εκεί, ηλεκτρολόγοι και τα λοιπά. Αυτοί είναι. Και μέσα σε αυτούς τώρα μπαίνουν και λένε Σταύρος Ξαρχάκος. Ρε Ξαρχάκο, 80 χρονών είσαι. Την καρύδη γκόμενα είχες. 40 χρόνια νεότερη γκόμενα. 40 χρόνια νεότερη γκόμενα, αλλά είχες λεφτά. Γιατί να έρθει άλλη 40 χρόνια, για την εμορφιά σου ή για την γοητεία σου. Είχες μαρούλια. Έφτασες 80 χρονών τώρα και τι θες, το 800 τώρα δες. Δηλαδή 60 χρόνια που δούλεψες δεν έβαλες κάτι στην άκρη εσύ. Άκου τώρα άλλος. Θα σας πω εγώ. Νταλάρας. Νταλάρας. Ρε Νταλάρα. Όπου πασό και από πίσω. Υπουργεία Πολιτισμού η γυναίκα σου. Δίσκη μίσκη. Όπου έκανες τα πήρες και καλά έκανες τραγουδιστάρας. Είσαι 71. Δηλαδή ρε Νταλάρα το 800 θέλεις να γιαζείς να πούμε 800 ευρώ. Ο Νταλάρας. Ρε Νταλάρα. 50 χρόνια στην πρώτη γραμμή είσαι. Βάζεις τον ηχολήπτη μπροστά για να τα πάρεις πάλι. Μην πάρεις φράγκο. Άλλος πάλι. Χάρης Αλεξίου. Θες ρε Αλεξίου 50 χρόνια μούστοσες, έγινες γριά. Ή τα κονόμησες, δεν τα κονόμησες. Σύνταξη δεν έχεις. Τι θα τα κάνεις το 65-70 χρονών, τι θα το κάνεις. Σύνταξη, πας και εσύ. Μάλα μας Νικολόπουλος. Ρε Νικολόπουλε. Έμεινε στην πείνα και εσύ. Πλήττεται το επάγγελμα 800. Λοιπόν, καθίστε καλά. Αφήστε το παραμύθι, πρέπει να σας λυπηθούμε κιόλας. Από τα Υπουργεία Πολιτισμού έχετε πάρει τα ντερά σας κουφάλες. Άντε πάμε σε διάλειμμα με συμφραδιάτικα. Άντε μην ανοίξω το βρωμό στο μάμου και αρχίζω και λέω πάλι πάμε σε διάλειμμα.